Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους της αθλητικής ανασκόπησης. Το παιχνίδι εδώ στο Βαθύλακο έχει τελειώσει. Νικήτρια η γηπεδούχος ομάδα, η ομάδα του Ιωνικού με 1-0 απέναντι στην ομάδα των Δανάων Κοζάνης. Και έχω την χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου τον coach της ομάδας του Ιωνικού, τον Σάκη τον Μακρυγιάννη. Coach, νίκη σήμερα για εσάς με αυτό το 1-0. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Καταρχήν, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας που αναδεικνύεται τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον φιλάθλο κόσμο που βρέθηκε στις κερκίδες και μας συμπαραστάθηκε στην προσπάθεια που κάνουμε, που κάνει η ομάδα μας. Και το 1-0 είναι σκορ νίκης. Γκολ που βάζεις και δεν δέχεσαι μετράει 3 πόντους για μας. Πιο κοντά στην κορυφή ο Ιωνικός, ήταν στόχος από την αρχή του πρωταθλήματος να πλασαριστείτε στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Όπως και πέρσι που ήμασταν στην πρώτη τετράδα, έτσι και φέτος η ομάδα μας θέλει να είναι ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα και να ακολουθεί τις πρώτες θέσεις. Σκοπός μας είναι να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι και ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε. Θα έχουμε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας τώρα μετά τις γιορτές. Η ομάδα θα ενισχυθεί σε κάποιες θέσεις και ευελπιστούμε να φτάσουμε και το επίπεδό μας λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι τα είπε όλα ο coach. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο με υγεία και όλοι να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο παραπάνω, γιατί το έχουμε αμελήσει πάρα πολύ. Έτσι. Νομίζω ότι το μήνυμα το έδωσε ο coach. Να κλείσουμε από το γήπεδο Βαθυλάκου για την κάμερα της αθλητικής ανασκόπησης, Παύλος Καλαμκερίδης.